Καθίστε, παρακαλώ. Εδόθη τη εκκλησία σήμερον τα νικητήρια. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μακαριότατε, Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Σεβασμία των Ιεραρχών Χωρία. Εντιμότατοι Άρχοντες. Λαέ του Κυρίου περιούσια. Εορτήν εορτών εορτάζομεν σήμερον. Χαρμονική ημέρα ανέτειλε. Ο ουρανός και η γη εφραίνονται. Των αγγέλων τα τάγματα και των πιστών τα συστήματα σκυρτούν με τεφροσύνης. Τα διεστώτα ενωμένα. Οι οφρίστων ασεβών καταβεβλημένοι. Η αλήθεια έλαμψε και η Εκκλησία ως δρόσος, ως Ελλήνη, ως ήλιος φρεδινωμένη εμφανίζεται με την αγκάλι ανοιχτή, ως θάμπος, ως λαμπρότης, ως σώμα Χριστού. Ποια είναι αυτή η αναδυόμενη μετά από σκυρούς αγώνες υπάρξεως, σεμνή και υπερήφανη, σταθερή πλέον εις την αλήθειά της, υπερυψωμένη από τα σύννεφα και τους περισπασμούς, μα ασφαλώς η Αγία μας πίστης, η αιωνίως μεν πολεμούμενη, αείποτε όμως τριαμβεύουσα Ορθόδοξος Εκκλησία. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη της Εκκλησίας, ναι, της Εκκλησίας, η Ορθόδοξος Εκκλησία, πεπικυλμένη λαμπαδιφορούσα, εστολισμένη των λαμπρόχητώνα της αληθείας της, των εστιγμένων με το αίμα των μαρτύρων της, στέκεται σήμερα κατεξοχήν ενώπιόν μας εικονίζουσα τον κόσμον του Θεού και εικονιζόμενη η μητέρα του ανακαινισμού και της αλλαγής του. Ιδού η Ορθόδοξος Εκκλησία, ο Χριστός όλος, ο Θεός με θυμών, δια τούτο ο κόσμος όλος το σύμπαν ολάκυρο, σήμερα με τεφροσύνης προσάγει των ευχαριστήριων ύμνων και την πρόσκλησή της εις μετοχήν του γεγονότος της ενανθρωπίσεως του εξαγιασμού, της περιφρονημένης ύλης και της υπέρτατης τιμής του προσώπου, στον απολυθωμένο ατομισμό, στην παράλογη αυτονόμηση και την υβριστική και ψευδή αυτάρκεια. Σήμερον είναι η παρουσίαση της Ορθοδόξου ζωής σε όλη τη την γνησιότητα, το παράδοξο που γίνεται απτή πραγματικότητα. Ο ενανθρωπίσας είναι εικόν του αυθάρτου Πατρός και ο άνθρωπος είναι εικόν της εικόνος. Εν εικονής μας υπαρισταμένη και την ύλη του κόσμου αυτού την περιφρονημένη από τα διηστικά συστήματα όλων των ανθρωπίνων, φιλοσοφικών και θρησκευτικών συστημάτων προσλαμβάνοντες και αγιάζοντες. Μαζί με την ανάδειξη της ιερότητος και του ανεπαναλήπτου του θεανδρικού και ανθρωπίνου προσώπου. Αυτό είναι Ορθοδοξία. Αυτό Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ζωή και έτη περισσότερον Θεία Ζωή. Έχω τον πειρασμόν να πω ότι η Εκκλησία μας είναι μια συνεχής εορτή. Ένα μεγάλο πανηγύρι
και κάθε εορτή στην εκκλησία μας είναι μία επαναλαμβανόμενη πρόσκληση, ταυτοχρόνως μεταβολή του κόσμου μας σε αγαπητική τράπεζα, σε Αγία Τράπεζα, η τράπεζα της εκκλησίας γέμνη και ουδής εξέρχεται ποινών. Είναι η τράπεζα που ψωμίζει και ποτίζει τον κόσμον, είναι ζωήν έχει και περισσών. Υπό μίαν όμως προϋπόθεση, ότι ο προσερχόμενος προσέρχεται ελευθέρως. Τούτο το ελευθέρως αποτελεί και την βαθύτατη και ουσιοδέστατη ειδοποιώ διαφορά από κάθε άλλη πρόσκληση. Είναι αποδοχή εκείνου του γεννηθήτο το θέλημά σου. Η σημερινή ημέρα της Ορθοδοξίας δίνει εις τον ιερόν του τον άμβονα την Αγία ευκαιρία να ασχοληθεί έστω διολίγων με το πρόβλημα της πορείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις των σύγχρονων κόσμων. Εις την πρόσκληση του Αποστόλου «Έρχου και είδε», η Ορθόδοξος Εκκλησία απαντά με ένα μεγάλο «Ναι». Τούτο, η πορεία αυτή είναι ταυτοχρόνως και συμπόρευση με τον Κύριον σύμφωνα με τον Λόγο Του «Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσα στας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Και έρχεται, διότι η Εκκλησία κομίζει, φέρει εις τους ώμους της την ευθύνη του κόσμου, βαστάζει την αδυναμία του σύμπαντος κόσμου να βρει το νόημα, φέρει την νοηματοδότηση, νοηματίζει τους λόγους και τη φλόγα των όντων. Γι' αυτό είναι το εν, ου έστι χρία. Η ανάγκη αυτή είναι το οντολογικό της υπόβαθρο, ου έδε μη εάν μη ευαγγελίζομαι. Και είναι αμφίδρομη η πορεία, έξοδος και ταυτοχρόνως είσοδος, μία μεγάλη είσοδος η Εκκλησία. Καιρός να εξέλθει της παρεμβολής του στατικού ίσως φράγματος της βεβαιότητος και της ασφάλειας, διότι εις τον πυριφλεγή του των τόπων τίποτε δεν είναι ασφαλές. Εδώ τα πάντα διακυβεύονται και σε αυτό έγκυται το μεγαλείο. Η Ορθόδοξος πίστης δεν μπορεί ποτέ να νοηθεί ως μία βεβαιότητα κατοχής. Αντίθετα, είναι ένας διαρκής, βασανιστικός και ανήλαιος αγώνας, πάλι προς τα πνευματικά της πονηρίας, προς τα σαρχάς και εξουσίας, προς τον κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου. Πορεία λοιπόν και έξοδος, πρώτον εις αυτήν. Ας μη αυταπατώμεθα αδελφοί μου, προπάντων ας είμεθα ειλικρινής. Η πορεία της Εκκλησίας κατά το δισκυλιετές του το διάστημα δεν υπήρξε ανθόσπαρτος. Διωγμή, αποκαταστάσεις, κρατικοποιήσεις, αιρέσεις, εσωτερική και εξωτερική διχασμή, ταυτισμή με τους εκάστοτε κέσαρες, σχίσματα που συγκλώνησαν και συγκλονίζουν, παραχαράξεις και εκτόσεις. Όλα αυτά, ομολογούμε ταπεινά, άφησαν στίγματα. Ο άραφος σκητών του Κυρίου φαίνεται πλήρως διαμελισμένος, αγνώριστος και ασθενικός, για να κάνει αισθητή την παρουσία του. Πολλοί ομιλούν για μεταχριστιανική πλέον εποχή. Με τι εκεντρίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος ώστε να παραλύσει το πνευματικό και ψυχικό ανοσοποιητικό του σύστημα
οι δυνάμεις και δυνατότητες ανάσκεσης και αντίδρασης εις το μυστήριον της ανομίας που λαμβάνει η χώρα καθημερινώς. Ποιος ευθύνεται, διότι πάντως κάποιος ευθύνεται. Σε τι συνίσταται η ευθύνη της ιστορικής εκκλησίας, όπως αυτή εκδιπλώνεται επί 2.000 χρόνια εις το σώμα του κόσμου, και αλίμονο, ποιας ιστορικής πλέον εκκλησίας, αυτής με τις παντοειδείς ομολογίες, τις παραφιάδες και αναδενδράδες που τελικώς ευτελίζουν τον προαιώνιο θεσμό και θαμπώνουν την αρχαία της λάμψη. Πορεία λοιπόν προς εαυτήν, εν ταπεινώση, εν προσευχή και εν μετανοία, να νεωτερήσουμε αρχαΐζοντες και να αρχαΐσουμε νεωτερίζοντες. Να δώσουμε πρώτοι εμείς το παράδειγμα και υπόδειγμα της πιστότητος και γνησιότητος. Τα δάκρυα και μόνον θα εκπλύνουν τις βέβαιες πάντως αστοχίες μας, οι οποίες δυστυχώς χρεώνονται εις το άσπυλον σώμα της εκκλησίας. Τούτον γαρ χωρίς, ούτε η σκληρά ημών καρδία αποπληθύνε ποτέ δύναται. Επιστροφή εις εαυτούς και διακονία εν ταπεινώση και προπάντων εν αγάπη του πλησίον, του οποιοδήποτε πλησίον, χωρίς καμία διάκριση του δικού μας και του άλλου. Διακονία όμως που ρέει ως πλήρωμα και ολοκλήρωση της προαπαιτούμενης ενότητος και ειρήνης αδελφών πρωτίστως. Αδελφική μεταξύ χριστιανών ειρήνη. Ειρήνη φίλοι, το παραπάντων μεν επενούμενων αγαθών, υπό λίγων δε φυλασσόμενων. Ειρήνη το γλυκί και πράγμα και όνομα. Δεν μπορούμε τεμαχισμένοι να απαιτούμε και να προσφέρουμε τίποτε. Και εδώ η πορεία είναι μεγάλη, δύσκολη και πονάει πολύ. Όμως εν τούτο γνώσεται ο κόσμος, ότι είμαστε του Χριστού, εάν αγάπην και ενότητα έχουμε πρώτα εμείς. Πορεία λοιπόν της εκκλησίας προς το ένδον, εις εαυτήν σκάψιμο βαθύ, για να δούμε καρπούς αξίους της μετανοίας. Όταν τούτο συμβεί, τότε θα πορευθεί δεύτερον εις τον άνθρωπο, τον σύγχρονον άνθρωπο, των πληγωμένων φίλων του Χριστού, των περιπίπτοντα εις τους ληστάς της οδού του κόσμου. Η Εκκλησία είναι ο καλός Σαμαρίτης, επιδένει τις πληγές, τις πλύνει και επιχαίει το έλεον της αγάπης και της θαλπορής εις τους πολλούς πληγωμένους. Εις τον σύγχρονον άνθρωπον η Εκκλησία δεν μπορεί να αντιτάξει θεωρητικά επιχειρήματα, μα την άμεση και πάγουσα πραγματικότητα του Θεού Λόγου. Η Ορθόδοξος Εκκλησία έχει το θεϊκό προνόμιο κατάκτηση του αιώνος που πέρασε, να μπορεί ελεύθερα και με αληθινή καύχηση να ομιλεί με τους χριστιανούς αδελφούς όλου του κόσμου και κυρίως της Δύσεως. Η δε οργανική παρουσία της χώρας μας εις την Ευρωπαϊκή, εις την Ένωση, παρέχει, Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει την ευκαιρία αλλά και την υψηλή ευθύνη της επάξιας παρουσίας της εκεί εις των Ευρωπαίων και χριστιανών άνθρωπων με την ελευθερία του ήθους και της αλήθειας. Αν αυτήν την ελευθερία και το υπέρτατον ήθος δεν ζούμε σε όλο το βάθος και πλάτος, τότε αέρα δέρομεν. Ο Ευρωπαίος χριστιανός συνάνθρωπός μας είναι άκρος απογοητευμένος,
δεν ευρήκε την σωτηρία εκεί όπου την ανέμενε. Ως άλλος Μακεδόν λοιπόν των πράξεων των Αποστόλων νεύει. Κάνει νόημα προς την Ορθοδοξία μας. Εκείνο το διαβάς, το απευθύνει και ας μην ακούγεται πολύ σε μας ο σύγχρονος άνθρωπος όπου γης. Να του δώσουμε αυτό που είχε και έχασε. Αυτό που είχαμε κάποτε μαζί τα πρωτοτόκια της αλήθειας και του ορθόδοξου ήθους που εκείνος αντάλλαξε με τα ξυλοκέρατα της εδώ και τώρα αποτελεσματικότητος. Κατηγορείται από μερικούς δικούς μας η Ορθοδοξία ότι έμεινε και μαζί της όλοι μας καθυλωμένη στην προνεωτερική περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Δεν είναι αλήθεια. Και δεν είναι αλήθεια ακριβώς διότι η εν Χριστώ αλήθεια δεν είναι ούτε προνεωτερική ούτε μετανεωτερική, διότι είναι αιώνια αλήθεια, η αληθινή γνώση του Θεού που ταυτίζεται με τη Βασιλεία Του. Αυτή δε εστίν η αιώνια ζωή. Είναι γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εις την κυβωτών αυτήν της Ορθοδοξίας σπέβδουν ήδη οι πάμπολοι απογοητευμένοι αδελφοί μας της Δύσεως. Τι λέω του κόσμου όλου. Ο χριστιανός της Δύσεως είναι αυτός που χτυπήθηκε άγρια από όλα τα κύματα της πλάνης, της φθοράς, της απιστίας, αλλά και της έπαρσης και ύβρεως κατά την αρχαία της έγκυα. Πυροβόλησε μέσα του και σκότωσε ό,τι ωραίο και άγιο είχε. Και ύστερα έκανε επίθεση εναντίον του ουρανού. Είναι η τραγωδία της Δύσεως, το θανάσιμο τραύμα του δυτικού ανθρώπου, το οποίο χαίνει, το οποίο αιμορραγεί και μάλιστα θάνατο. Το είδε και έφρυξε ο αιώνας που πέρασε. Το είδαμε και εμείς κοντά μας σχεδόν χθες και μας έπιασε πανικός. Αυτός ο άνθρωπος έχει την ανάγκη της δικής μας εκκλησίας με την γνησιότητα, την πραότητα, την ηπιότητα και την θυσιαστική της αγάπη. Σε αυτόν τον άνθρωπο θα πρέπει να μεταφέρουμε το μήνυμά μας και πάλι υπό την προϋπόθεση ότι τούτο είναι γνήσιο και αποτελεί βίωμα καθημερινό και αιώνιο του τόπου αυτού και του πιστού λαού του τόπου αυτού που πάντα έβαζε την πίστη του πάνω από κάθε άλλο πολύτιμο και ζυβαϊρικό. Αν τούτο αντιθεύει, τότε η Εκκλησία μας μπορεί να πορευθεί τρίτον εις των σύγχρονων κόσμων. Των κόσμων αυτών της περιφερόμενης και σχεδόν επιβαλλόμενης αποστασίας και του ουτουπικού συγκριτισμού. Των κόσμων της προδομένης αυτονομίας και αυτάρκειας, της αποστασιοποίησης από την όντω ζωή, των κόσμων που όζει θάνατον, των κόσμων αυτών που ερήπωσε την ανθρώπινη ζωή, που την ευτέλησε, την υποβίβασε, την θανάτωσε αντί να την αιωνίσει. Πορείας των κόσμων που μετέτρεψε τον καλόν λίαν κόσμο σε αποθήκη των κάθε μορφής αποβλήτων. Των κόσμων που ασέλγιζε και εβίασε και συνεχίζει να ρημάζει τη φύση, φυσιωμένος με την αλαζονία του ισχυρού και κυριάρχου. Ο κόσμος, η ζωή, η φύση κινδυνεύουν, αγαπητοί μου, θανάσιμα. Ο θάνατος είτε ως θερμικός, είτε ως πυρηνικός, είτε οποιασδήποτε μορφής, κρούει την θύρα του πλανήτη μας, του σπιτιού μας και των οικείων μας.
Και το τραγικό, είναι ότι εμείς όλοι χοροπηδούμε, ενώ ο Τιτανικός βυθίζεται. Αυτό το αρχαίο των οικειών ημών εμπιπραμένων ημείς άδεμεν είναι το τραγελαφικό κατάντημα του κόσμου αυτού, του χωρίς Θεό και γι' αυτό χωρίς άνθρωπο. Ήδη στα μυστικά διαβούλια της ανομίας τεχνουργείται το «ον», που δεν θα κινδυνεύει από τον φυσικό και φυσιολογικό θάνατο. Ένα «ον» που δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού. Είναι ο ετοιμαζόμενος μετάνθρωπος, που δεν έχει καμιά σχέση ούτε με απεμπλουτισμένο ουράνιο, ούτε με οικολογικές καταστροφές. Η ενσάρκωση του κακού που κατακυριεύει το πάνω. Γι' αυτό η φωνή της Ορθοδοξίας μας πρέπει να είναι όσο ποτέ δυνατή και σωτήρια. Ο κόσμος πλέον δεν πιστεύει, δεν ελπίζει. Αλλά δυστυχώς δεν είναι και φυσικά δεν μπορεί να είναι ούτε ελεύθερος. Ήρθε η ώρα της Ορθοδοξίας. Αυτή μόνο να έμεινε αγνή, ησύχια, πράος και ταπεινή, που με θυσιαστική αγάπη θα αγκαλιάσει τον πληγωμένο άνθρωπο, τον μισοκατεστραμμένο πλανήτη και τον κόσμο όλων, και θα τους επιδέσει τις πληγές της θανατηφόρας. Ο επιζητούμενος καλός Σαμαρίτης είναι εδώ. Είναι ο θησαυρός τον οποίον η χάρη του Θεού μας αξίωσε να κρατούμε στα χέρια μας. Είναι η Ορθοδοξία μας, ιδού το μεγαλείο, αλλά και η υπέρτατη ευθύνη. Θα αποδειχθούμε άραγε άξιοι της τιμής και της ευθύνης αυτής, ήθε να δώσει ο Θεός.